Καλησπέρα. Καθαρά Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2020 και είμαστε στο βραδινό μας vlog. Η φίλη έχει βάλει από μόνη της τίτλο «Σχέση με ναυτικό σε μικρή ηλικία». Αγαπητή κυρία Θέκλα, σε χαρητήρια για τη δουλειά σας. Είναι για μένα αξιοθαύμαστο και αξιοσέβαστο να προσφέρει μια ψυχολόγος τόσες συμβουλές και να ασχολείται με τόσα θέματα καθημερινά και χωρίς κανένα κέρδος. Ευχαριστώ πολύ αγαπημένα. Και γράφει στην παρέθεση υλικό τουλάχιστον, έχω πολύ σπουδαίο πνευματικό κέρδος από την αγάπη όλων εσάς που παίρνω και έχω και ένα μικρό υλικό κέρδος από τις διαφημίσεις του YouTube, αυτό να, να λέγεται. Για να μην τα πολυλογώ, θα σας πω και το δικό μου θέμα. Είμαι 18 ετών και έχω σχέση από τα 15 μου με ένα παιδί δύο χρόνια μεγαλύτερό μου. Είναι η πρώτη μου σχέση που έχει κρατήσει τόσο πολύ, επίσης είναι και ο πρώτος μου με σέβεται πολύ, με προσέχει, μου έχει μάθει μέσα από τη σχέση μας τι θα πει αγάπη, κατανόηση, στήριξη και εμπιστοσύνη. Δεν έχω κάποιο παράπονο μαζί του ή κάτι για να τον κατηγορήσω. Wow. Ε, Συνήθω παίρνουμε επιστολέ στις οποίες κατηγορούν το φίλο του ή τη φίλη τους. Είναι καλό παιδί και χτιμώ το πόσο όμορφα μου φέρετε τόσο καιρό. Το θέμα είναι πως όταν τα φτιάξαμε ήταν τρίτη ηλικίου και εγώ πρώτη ηλικίου και αυτό στι Πανελλήνιες διάλεξε να ακολουθήσει το επάγγελμα του ναυτικού για τους δικούς του λόγους. Έτσι πήγε στη σχολή και έφυγε για το πρώτο του ταξίδι πέρσι. Τα ταξίδια των ναυτικών μπαίνουν μπορεί να πάνε και έξι μήνες. Ε. Τον περίμενε υπομονατικά γιατί ένιωθα πολλά για αυτόν και δεν μπορούσα να με φανταστώ χώρια του. Όταν γύρισα ήταν όλα όπως πριν φύγει και περνούσαμε υπέροχα. Πριν δύο μήνε όμω ξανά για το δεύτερο ταξίδι του, το οποίο επίση θα διαρκήσει αρκετού μήνε. Του είπα πω θα τον ξαναπεριμένω. Αλλά νιώθω να πιέζουμε κάποιε φορέ. Για παράδειγμα, θέλω να βγω για καφέ ή σε κάποια νυχτερινή έξοδο ή έστω να βρεθώ με το αγόρι μου και όχι με τι φίλε μου. Τι οποίε αγαπώ, αλλά μου λείπει συντροφικότητα. Νιώθω πω ενώ έχω σχέση, ουσιαστικά δεν έχω. Μιλάμε μια στο τόσο όταν έχει σήμα να μπει στο internet φαντάζομαι ότι αυτό είναι ο λόγος που μιλάτε άρεα, γιατί δεν έχει πάντοτε σήμα μέσα στο καράβι. Ε? Και σήμερα του εξήγησα πώ νιώθω και μου είπε πω δεν θα με πιέσει για τίποτα και πώ μπορώ να αποφασίσω ότι θεωρώ πω θα με κάνει χαρούμενη και πώ με αγαπάει. Νιώθω να τον αγαπάω, αλλά νιώθω να πιέζομαι και ξέρω πω συνέχεια θα φεύγει και μετά η διάρκεια του ταξιδιού θα αυξάνεται. Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα είμαι χώρια του αλλά δεν μπορώ να φανταστώ και πως θα ζω έτσι. Νομίζω πως με έχει κουράσει λίγο όλο αυτό. Κάθε φορά που τον βλέπω σε βιντεοκλήση η καρδούλα μου χτυπά. Αλλά είναι αρκετό. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Πόσο χρόνια είσαι φιλενάδα. Είσαι 18. Ε, στην ηλικία σου θα σκότωνα. Μεταφορικά το λέω. Στην ηλικία που εσύ θα να είχα μια σχέση με ένα τόσο καλό παιδί, έστω και αν είδα στο καράβι, έστω και αν τον έβλεπα μόνο στη βιντεοκλήση. Ε, επειδή εγώ έκανα την πρώτη μου σχέση στα 20 που ήταν και ο πρώτο άνθρωπο που παντρεύτηκα, γι' αυτό το λέω. Ε, θα μπορούσε στα 18 να μην είχε σχέση καθόλου, ε. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είμαι χώρια του, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ και πώς θα ζω έτσι. Όταν μου λέει για τα σχέδια του για εμάς, εγώ σκέφτομαι να το χρειάζομαι τώρα. Έχει δηλαδή αρχίσει να με κάνει λιγότερο χαρούμενη το να σκέφτομαι για μήνες μπροστά όσο με έκανε πέρσι. Τον αγαπάω, αλλά αγαπάω και τα πρά και πράγματα που δεν μπορώ να κάνω λόγω του επαγγελματό του. Ναι, αλλά αν χωρίσετε δεν σημαίνει ότι θα έχει ε, σίγουρα άλλη σχέση ή αν έχεις άλλη σχέση μετά ότι θα είναι με έναν άνθρωπο που να τον αγαπάς και να τον βλέπεις να χτυπάει η καρδούλα σου. Επίσης φέτος πέρασα και στο τμήμα που ήθελα στο πανεπιστήμιο. Μπράβο αγαπή μου. Σε χαρητήρια. Και δεν ήταν εδώ να το γιορτάσουμε. Ή σε δύσκολες στιγμές που τον χρειάστηκα. Δεν ήταν εδώ. Ούτε θα είναι στα γενέθλιά μου ή στην επέτειό μα ή στη μετακόμιση μου σε άλλη πόλη. Γενικά λείπει σε σημαντικά για μένα γεγονότα με καταλαβαίνετε. Σε καταλαβαίνω. Νιώθω μπερδεμένη και κάποιε φορέ σκέφτομαι πω είμαι αχάριστη που ενώ βρήκα ένα παιδί να μου φέρεται τόσο όμορφα, θέλω παραπάνω πράγματα. Ποια είναι η γνώμη σα, ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ε, δεν πρόλαβα να πω τη γνώμη μου και ήρθε update 11 μέρε μετά. Μικρό update και σχετικά σύντομα από θέμα χρόνου. Κυρία Θέκλα, αποφάσισα τελικά να μην χωρίσω με το παιδί αυτό. Αφήσαμε κάποιον καιρό κενό και την έζησα τη ζωή μου σαν να μην ήμουν μαζί του. Φυσικά δεν εννοώ με φλερτ ή οτιδήποτε σε σχέση με άλλα αγόρια, το ίδιο και ο ίδιο. Κοίταξε στο καράβι, αυτό μπορεί με αγόρια να μπορούσε να κάνει φλερτ. <laughs> <laughs> Πλάκα καλά, δεν ξέρω αν είναι η κορίτσια στο καράβι. Μπορεί, μπορεί κορία, ναι, και κορίτσια, ναι, έχει και κοπέλε που σπουδάζουν αυτέ και σπουδέ. Λοιπόν, άρα κάνατε ένα break, στο οποίο εσύ ζούσε σαν να μην είχε σχέση, ενώ δεν φλερτάρε, και αυτό ζούσε σαν να μην είχε σχέση, ενώ δεν φλερταρες. Αλλά είχα στο μυαλό μου ότι δεν είμαι πλέον μαζί του και ότι δεν υπάρχει στη ζωή μου και ένιωθα χάλια. Όταν μετά ξαναμιλήσαμε και με ρώτησε τι πιστεύω πως με κάνει χαρούμενη, η απάντηση μου ήταν ότι επιτέλους του μιλάω, κάτι που μου βγήκε πολύ αυθόρμητα. Κατάλαβα ότι ήμουν ακόμα ερωτευμένη και μόλις τον είδα στο κινητό. Κατάλαβα πως όλα σας είχα γράψει και με προβλημάτιζαν, ίσως τα είχα σκεφτεί, Αφενός γιατί εκείνες τις μέρες είχα στενοχωρηθεί πολύ και μου έλειπε στη νέα μου αρχή στο πανεπιστήμιο και αφετέρου και πιο σημαντικό γιατί είχα επηρεαστεί από τρίτου σχετικά με τη σχέση μου. Από συνομήλικος μου που με θεωρούν λίγο περίεργη που μένω και περιμένω. Το έκανα, τα έκανα όλα αυτά στην άκρη και κοίταξα τι θέλω εγώ όμως και όχι τη γνώμη τους. Και πολύ καλά έκανες. Είναι δική σου η σχέση, δεν είναι τον άλλον η σχέση. Νιώθω τώρα ήρεμη μέσα μου είδα τη φλόγα του εφηβικού έρωτα του πρώτου μας καφέ όταν γνωριστήκαμε να ξανανάβει μέσα μου μόλις τον είδα. Α, τι ωραίο, τι γλυκό, τι ρομαντικό. Τώρα, εάν στο μέλλον με κουράσει πραγματικά όλο αυτό, τότε θα τελειώσει. Συμφωνώ μαζί σου, αγάπη. Και είναι η πρώτη σου σχέση, είσαστε πολύ μικροί, στο, μέλλον μπορεί να τελειώσει. Αλλά αυτή τη στιγμή να χαλάσεις τη σχέση σου γιατί σου λένε τρίτη, εγκαλή ιδέα. Προ το παρόν όμω νιώθω έτοιμη να ζήσω πολλά μαζί του, μόλι με το καλό γυρίσει και περιμένω κάθε μέρα με χαρά πλέον. Απλώ ήθελα να το μοιραστώ μαζί σα, διότι έχω δει να το κάνουν και άλλε κοπέλε στα βλόγ και κοπέλια το κάνουν, και αν δεν στέλνουν πιστολέ, και διότι σα θεωρώ κάτι σαν φίλη μαμά. Αχ, τι ωραίο αυτό! Ευχαριστώ! Διότι σα θεωρώ κάτι σαν φίλη μαμά που μου δίνει ωραίε συμβουλέ μέσα από όσα λέει στα βίντεο. Αγάπη μου, ξέρει πόσο χαρούμενη με κάνει, που σε αυτή την τόσο νεαρή ηλικία παρακολουθεί τα βίντεο και νιώθει ότι οφειλείσαι. Θα μου άρεσε πολύ να ακούσω και τη γνώμη σα, εάν κάποτε αποφασίσετε να το κάνετε βίντεο. Σα ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σα ξανά και για την παρέα στον καφέ μου καθημερινά. Ελπίζω να μην σα κούρασε, όχι δεν με κούρασε, με ευχαρίστησε αντιθέτω, γιατί έχει μια αισιοδοξία το μήνυμά σου. Ιστερόγραφο, τρελαίνομαι για τις περίεργες κούπε που πήρατε τον καφέ σας. <laughs> <laughs> είναι και πολύ περίεργες. Έχουμε και κάτι να αντίθετε στο μέλλον. Λοιπόν, φιλενάδα. Εγώ προσωπικώς δεν είμαι εναντίον των σχέσεων από απόσταση όταν τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Το έχω πει ξανά και σε άλλο βλόκο, αλλά θα σας τα πω και εσένα τώρα γιατί να μην τα ακούσεις αφού, τα θες να, αφού σου είναι χρήσιμα. Και μπορεί κάποιοι άλλοι φίλοι που παρακολουθούν το vlog να μην έχουν δει προηγούμενα προηγούμενες, είτε εκπομπέ στην τηλεόραση είτε vlogs στο οποίο έχω μιλήσει για σχέση από απόσταση. Θεωρώ ότι αν μια σχέση ξεκινήσει επί τόπου, όπω ξεκίνησε δική σου, που ήσασταν μαζί. τρία χρόνια. Ε? ήσασταν τρία χρόνια μαζί. Ε, Τρία-τέσσερα χρόνια μαζί, πόσα ήσασταν. Τρία-τέσσερα χρόνια μαζί. Ήσασταν τουλάχιστον τρία χρόνια μαζί στην ίδια πόλη, στην ίδια περιοχή. Κάνατε τα πράγματα που κάνουν τα ζευγάρια μαζί. Γνωριστήκατε από κοντά. Δεθήκατε ω ζευγάρι. Βάλατε καλέ βάσει στη σχέση σα και τώρα για λόγου σπουδών του φίλου σου. και λόγου εργασία αργότερα. Θα συμβαίνει αυτό φανταζούμε. Ε, έχετε κάποιου μήνε, του οποίου αποχωρίζει το ένα στον άλλο. Ε, σε αυτή την περίπτωση που η σχέση έχει γερά θεμέλια και είναι χτισμένη από προηγουμένω. Δεν είναι πρόβλημα να πάει από απόσταση. Και να σου πω και κάτι, είσαι φοιτήτρια τώρα εσύ. Ε, προσπαθώ να φορέσω τα παπούτσια σου. Όταν ήμουν φοιτήτρια θυμάμαι ότι είχα πάρα πολύ διάβασμα να κάνω, μου φαντάζομαι έχεις και εσύ. Και είχα και πολλά, πολλά, πολλά πράγματα να κάνω, δηλαδή να πω σε συνέδρια, να πω σε διαλέξεις, ε, είχα εκδηλώσεις στις οποίες έπρεπε να παραβρεθώ, δηλαδή είναι γεμάτη η ζωή του φοιτήτου δεν είναι ιδανικό τρόπον να, να έχει τη σχέση σου, να έχει τον άνθρωπό σου ο οποίο θα σου στείλει το καλημέρα, θα σου στείλει το καληνύχτα, θα ξέρει ότι. Άμα έχει ανάγκη να μιλήσει και να μοιραστεί πράγματα συναισθηματικά, θα μπορεί να το κάνει γιατί αυτό μπορεί να το κάνει και μέσα από το τηλέφωνο. Μ? Ε, θα τον έχει συναισθηματικά κοντά σου. Μόνο physically, σωματικά δεν θα τον έχει κοντά σου. Φυσικά το σωματικά είναι ένα θέμα. Και στην ηλικία σα που οι ορμόνε παίζουν κόκκινο, χτυπάνε κόκκινο. Αλλά το κομμάτι της συναισθηματικής υποστήριξης που έχεις αναφέρει εσύ μπορεί να γίνει και μέσω γραπτών μηνυμάτων και μέσω email και μέσω τηλεφωνημάτων και μέσω βιντεοκλήσεων. Εγώ όταν είχα ξεκινήσει τη σχέση μου με τον άνδρα μου τώρα είμαστε από απόσταση και πραγματικά δεν θα είχα πρόβλημα να συνεχιζόταν η σχέση από απόσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εγώ στην αρχή είχα πει να μην συγκατοικήσουμε νωρί. Είχα πει να περιμένουμε ένα-δύο χρόνια για να συγκατοικήσουμε και να παραμείνουμε από απόσταση. Οι συνθήκε ήταν τέτοιε που χρειάστηκε να συγκατοικήσουμε νωρίτερα από ό,τι ήθελα εγώ. Ε, Όμω, ε, είμαι σίγουρη ότι θα μπορούσε να μια χαρά να διατηρηθεί σχέση από απόσταση, γιατί άμα βρίσκεσαι με τον άλλον, τον άνθρωπό σου, μια-δύο φορέ το μήνα, τώρα μιλάω για την απόσταση που είχαμε εμεί, ή μια φορά τη βδομάδα, αλλά έχει καθημερινή τηλεφωνική και μηνυματική επικοινωνία. Έχει και τη σχέση σου, αλλά έχει και το χρόνο σου να κάνει αυτά που κουστάρει ή αυτά που πρέπει να κάνει, όπω τα διαβάσματα σου, τι δουλειέ σου. Λοιπόν, ε, πολύ ορθά σκέφτεσαι και λογικά σκέφτεσαι ότι αν κάποια στιγμή τελειώσει τα συναισθήματα και τελειώσει το ερωτικό κομμάτι, θα διακοπεί και η σχέση. Και το έχουμε πει πολλέ φορέ ότι πολύ σπάνια η πρώτη σχέση καταλήγει σε σχέση ζωή. Υπάρχουν κάποιε περιπτώσει που καταλήγει, συνήθω δεν καταλήγει. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι έχει έχεις καλό, κα, καλή συμφωνία εκεί πέρα. Δηλαδή σκέψου αυτοί που σου λένε να διακόψεις τις σχέσεις σου, μήπως είναι μόνοι οι μόνες, μήπως δεν έχουν καθόλου σχέση, μήπως δεν έχουν κάποιον να τους αγαπάει και να τους νοιάζεται, οπότε σου λέει αφού είναι με ένα κομμένη ουρά μου, όπως την με την κομμένη ουρά, ας την κόψεις και εσύ, δεν ξέρω. Ε, πρόσεξε πολύ από ποιους παίρνει συμβουλές. Δηλαδή να είσαι σίγουρη πως αυτοί που σε συμβουλεύουν, οι άνθρωποι πραγματικά σε αγαπάνε, άνθρωποι πραγματικά θέλουν το καλό σου και άνθρωποι οι οποίοι ε, είναι διατεθειμένοι να σταθούν ε, δίπλα σου ε, και στις δύσκολες στιγμές. Δηλαδή όχι ε, να σε κουρδίζουν να χωρίσεις και μετά να σου λένε μη μου λες τον πόνο σου, μη μου λες το ένα, μη μου λες το άλλο. Αυτή είναι η απόψη μου. Και στην αγάπη μου και εσύ και όλοι οι φίλοι που παρακολουθείτε, καλό βράδυ και καλή Σαραγκοστή.